Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Σοφιανό, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Διευκρινίζουμε ότι δεν είναι σε αυτές τις εκλογές υποψήφιος ο ίδιος, αλλά σε κάθε περίπτωση εκπροσωπεί τις απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Αθήνα. Βέβαια, κύριε Σοφιανέ. Θα γίνει μάχη στο Δήμο της Αθήνας. Αυτοδιοικητικός. Θα δοθεί μάχη, έτσι, δυνατός, κύριε Σοφιανέ, στο Δήμο της Αθήνας. Νομίζω θα πάμε καλά. Θα πάτε καλά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία από τώρα, αν και θα τα λέμε βεβαίως, κύριε Σοφιανέ. Βέβαια. Τώρα, κύριε Σοφιανέ, υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα για την κυβέρνηση με την ανοχή, με εκείνο, με το άλλο, που ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ θα συνεργαστώ με τον Πασόκ, αλλά τα υπόλοιπα κόμματα, τα προοδευτικά, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους στην περίπτωση που θα πρέπει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Και ότι θα ασκηθεί μια πίεση σε εσάς. Εκλογική δηλαδή και από, από το αποτέλεσμα της κάλπης. Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει αποτύχει από την αρχή, το να ασκήσει υποτίθεται πίεση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όταν τα πράγματα είναι πολύ καθαρά, δεν είμαστε ούτε στο 12 ούτε στο 15, για να βρίσκουν απήχηση τέτοιου είδους κουτοπονηριές από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν, τα συστημικά όπως τα αποκαλεί πολύ σωστά, έχουν μια τέτοια ενότητα προγραμματική η οποία μπορεί να διαμορφώσει την επόμενη κυβέρνηση με ένα περιεχόμενο αντιλαϊκό, εχθρικό για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, και σε αυτά τα πλαίσια, αν θέλετε, στέκεται και το βασικό διακύβευμα που βάζει το κόμμα, ότι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που θα προκύψει, είναι δεδομένο ότι θα προκύψει, χρειάζεται αντίπαλο δέος, χρειάζεται πολύ ενισχυμένο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να τους δυσκολέψουμε το έργο τους. Εσείς είστε ξεκάθαροι, κύριε Σοφιανέ. Όχι εμείς, αλλά κανείς δεν το ανέχεται, θα έλεγα. Δεν βλέπετε κανένα περιθώριο συνεργασίας με κανέναν. Μα νομίζω ότι η συνεργασία που βασίζεται σε μια προγραμματική σύγκληση διαμορφώνεται από τις θέσεις του κάθε κόμματος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μια δική του πολιτική πρόταση εξουσίας. Είναι έτοιμο για την διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Αυτό όμως προϋποθέτει να αλλάξουμε πορεία. Η Ελλάδα να συγκρουστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα να βάλει ο λαός της στο χέρι τον πλούτο που παράγει, κοινωνικοποιώντας τα μέσα παραγωγής, διαμορφώνοντας σύγχρονες ανάγκες και δικαιώματα, καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες και διευρυμένα δικαιώματα στο λαό μας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο η οικονομία του κεφαλαίου κάνει κουμάντο, όσο στο όνομα του κέρδους και του κεφαλαίου μετράμε τη μία στα Τέμπη, την άλλη στο Μάτι ή στη Μάνδρα ανθρώπινες ζωές. Τώρα, κάποιοι όμως ψηφοφόροι σας, ίσως θα ήθελαν, θα μου πεις, δεν περιμένει κανείς, ξέρεις τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά ίσως και να ήθελαν να δώσετε μια ευκαιρία και να είστε σε μια κυβέρνηση. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι τι αρνητισμός είναι αυτός, ρε παιδί μου. Δεν είναι αρνητισμός, είναι θετική πρόταση. Και είναι θετική πρόταση στη βάση μιας πραγματικότητας που ζει ο λαός μας. Ξέρετε, δεν σας προβληματίζει, λέω ρητορικά, βάζω το ερώτημα σε εσάς. Η σιγουριά που έχει ο κύριος Τουρνάρας, που έχουν οι επενδυτικοί οίκοι, που έχει ο πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής και η Κομισιόν, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα, η κυβέρνηση που θα βγει θα ακολουθήσει τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ακολουθήσει την πανάκριβη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, η οποία κοστίζει πολύ ακριβά στο λαό μας, θα ακολουθήσει τις συμφωνίες του ΝΑΤΟ, την εμπλοκή της Ελλάδας στο μακελιό της Ουκρανίας. Όλα αυτή η σιγουριά που έχουν αυτοί οι ισχυροί δείχνει την ενότητα που υπάρχει στα βασικά ζητήματα πολιτικών επιλογών που έχουν τα άλλα κόμματα. Γι' αυτό και ο πρώτος θέλει να κυβερνήσει με τον τρίτο ή θα αναγκαστεί να κυβερνήσει, γιατί πόσες εκλογές θα μας κάνει ο κύριος Μητσοτάκης για να βγάλει αυτοδυναμία, ή ο δεύτερος θέλει να γίνει πρώτος για να κυβερνήσει με τον τρίτο. Είναι, θα έλεγα, πολύ φανερά τα χαρτιά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, για να μην υπάρχει έδαφος για, να το πω έτσι, για αυταπάτες, αλλά και για πονηριές σαν αυτές που κάνει ο κύριος Τσίπρας με τα σενάρια περί ανοχής απευθυνόμενο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να πάμε λίγο στον αποκλεισμό. Κασιδιάρη, θεωρείτε ότι ξεμπερδέψαμε με τη Χρυσή Αυγή ή υπάρχει χώρος για υπόγειες διεργασίες? Καθόλου δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τη Χρυσή Αυγή, με το μόρφωμα του Κασιδιάρη ή με τους μπροστινούς και τους πισινούς, τους οποίους έχει ο χώρος της ακροδεξιάς. Και αν θέλετε, σε επίπεδο θεσμικό, νομικό, θα μπορούσαμε να είχαμε ξεμπερδέψει αν η δίκη της Χρυσής Αυγής
την οποία την ταλαιπώρησαν σε εισαγωγικά 8 χρόνια και η προηγούμενη και η σημερινή για τελεσιδικήσει. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και είναι δική τους ευθύνη. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι η προσπάθεια να καλλιεργείται, γιατί μου έκανε εντύπωση η δηλώση του κ. Βαρουφάκη, να καλλιεργείται ένας αντισυστημισμός υποτίθεται γύρω από τον Κασιδιάρη, είναι πολύ προβληματική. Δεν είναι αντισυστημική δύναμη οι ναζιστές. Είναι μέρος του συστήματος και φάνηκε καθαρά όταν έβαλαν μπροστινό ένα αντισαγγελέα, όταν στη θέση του αντισαγγελέα βάλαν ένα καθηγητή της Σχολής Ευελπίδων, όταν υπάρχουν υπόγεια αλλά και επίγεια ρεύματα διαφόρων ολιγαρχών να στηρίζουν αυτό το μόρφωμα. Εδώ, κύριε Σοφιανέ, η απάντηση ποια είναι? Δηλαδή είναι με μία ρύθμιση, θα έπρεπε να υπάρχει και ρύθμιση, αλλά και άλλες πολιτικές. Η απάντηση είναι ο λαός μας με την πάλη του, με τον αγώνα του, αλλά και με την πολιτική του σκέψη, ψήφο και δράση, να απομονώσει, να τσακίσει τους φασίστες, τους ναζιστές, όπου τους βρίσκει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή να μην υπάρχει καμία πρόβλεψη για... τουλάχιστον αυτούς που έχουν καταδικαστεί, να μην μπορούν να κατέβουν. Η νομοθετική πρόβλεψη, ξέρετε, είναι γενική, καλύπτει στη συγκεκριμένη περίπτωση την Χρυσή Αυγή, όμως είναι γενική. Μιλώντας, ξαναλέω, για το θέμα του πώς μπορούσε να καλυφθεί κυριολεκτικά, θεσμικά, νομικά το μόρφωμα και η μη συμμετοχή του, γιατί βεβαίως δεν πρέπει να συμμετέχει, εννοείται, είναι το να τελεσιδικούσε, το να έχει τελειώσει η δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία ακόμα και τώρα στο εφετείο καθυστερεί. Κύριε Σοφιανέ, ποια είναι η εκτίμηση για τις εκλογές της 21ης Μαΐου? Βλέπετε ορατό το ενδεχόμενο επόμενων εκλογών στις 2 Ιουλίου? Αν θα επιχειρήσουν επόμενες εκλογές, είναι για να προσπαθήσουν να ληστέψουν την πρώτη επιλογή που έκανε ο κόσμος, γιατί οι εκλογές δεν είναι πρώτες και δεύτερες, είναι εκλογές 21 Μαΐου. Σε αυτές τις εκλογές θα εκφραστεί η θέση, αν θέλετε, η επιλογή του κάθε ενός και της κάθε μιας από εμάς που θα ψηφίσουμε. Υπάρχουν δυνατότητες να κάνουν κυβέρνηση, είναι ευρύτατη η συνένεση στα κεντρικά, στα κομβικά, αυτά που καθορίζουν ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, και στη βάση αυτή μπορούν να δώσουν λύση. Θεωρούμε ότι αυτό που φαίνεται μπορεί να εκφραστεί και φαίνεται η δυνατότητα εκλογικής ανόδου του ΚΚΕ, γιατί την επόμενη μέρα, είτε είναι 22 είτε είναι 3 Ιουλίου, την επόμενη μέρα μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν από πλευράς των δικαιωμάτων του λαού μας και της διεκδίκησής του με ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί αυτό θα σηματοδοτεί και μια ευρύτερη χειραφέτηση από τους εκβιασμούς, από τα διλήμματα και από τη στενοπόση στην οποία μας έχουν βάλει. Mm-hmm. Κύριε Σοφιανέ, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία θα πούμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έτσι στο δικό σας το πρόσωπο, και εσείς, είπαμε, δυνατά για το Δήμο της Αθήνας.